πολύ έντονο περιστατικό ξανά. Πες μας τι έγινε ακριβώς και αντιλαμβάνομαι στη μέση του δρόμου, ε. Στο εμπορικό κέντρο, έξω από το εμπορικό κέντρο από το Μολ στην Πάφο είχαμε τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου. Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία βρήκε περίπου 30 με 40 άτομα τα οποία όμως στη θέα των αστυνομικών εξαφανίστηκαν, διαλύθηκαν χωρίς να προκύψει οτιδήποτε άλλο. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είχε και συνέχεια και είναι υποδιερεύνηση κατά πόσον αυτά που ακολούθησαν έχουν να κάνουν συνδέονται με ό,τι είχε προηγηθεί έξω από το Μόλο γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Η αστυνομία, μάλλον γύρω στη μία τα ξημερώματα, τρεις νεαροί 20, 23 και 25 χρονών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πάφου έχοντας διάφορα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος τους. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά τα τραύματα. Αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο. Κατάγγειλαν ότι η ομάδα συμπατριωτών τους διέριξαν την κατοικία τους, προκάλεσαν ζημιές και τους χτύπησαν. Στη συνέχεια, δύο ώρες αργότερα, η αστυνομία ανέκοψε για έλεγχο ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 7 άτομα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν διάφορα επιθετικά όργανα, ξύλινα, ρόπαλα και κομμάτια από μπετόν. Διερευνάται κατά πόσον αυτά τα τρία επεισόδια σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά αυτό το οποίο εκτιμούν οι αρχές είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ή τουλάχιστον στα επεισόδια αυτά του Μολ, αλλά και την υπόθεση αυτή της διάρρηξης της κατοικίας, φαίνεται ότι προσπάθησαν να λύσουν διαφορές οικονομικές ή και άλλες προσωπικές διαφορές που είχαν μόνοι τους, χωρίς να πάνε στην αστυνομία. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, Κατερίνα. Είναι σύνηθες να λύνουν τις διαφορές με αυτόν τον τρόπο, να μην ακολουθούν την νόμιμη οδό, να πάνε στην αστυνομία, να καταγγείλουν κλπ. Και προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές με αυτόν τον τρόπο διάφορες ομάδες από διάφορες περιοχές της Συρίας. Είναι και αυτό συνήθες να ομαδοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό, Κώστα, που οργανώνονται, έτσι. Έχουν διάφορα... Πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πολύ γρήγορα ο ένας καλεί τον άλλον και συγκεντρώνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πολλά άτομα. Μέχρι να κινητοποιηθεί η αστυνομία, καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει ο ίδιος αυτοματισμός και στην αστυνομία. Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, θυμάσαι ότι ήταν πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στην Πάφο όταν είχαμε τις προηγούμενες τις κουβέντες. Πότε ήταν. Δεν ξέρω αν η αστυνόμευση είναι η ίδια και τα λοιπά. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει αστυνόμευση, συνεχίζει να υπάρχει αστυνόμευση. Ποτέ δεν είναι αρκετή όμως η αστυνόμευση, αλλά εφαρμόζονται μέτρα και στις περιοχές εκεί, στη Χλώρακα, Έμπα, Τρεμιθούσα, εκεί που διαμένουν αρκετοί αλλοδαποί. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της αστυνομίας σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε άλλα επεισόδια αυτού του είδους στην Πάφο. Ήτανε πιο μικρής, τέτοιες που μπορεί ενδεχομένως μεμονωμένα επεισόδια είχαμε, αλλά δεν είχαμε αυτής της διάστασης επεισόδια το τελευταίο εξάμηνο τουλάχιστον, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα. Είχαμε αυτό το επεισόδιο που έγινε έξω από το Μόλ. Πω Παναγία μου, εντάξει, σκέφτομαι ότι εντάξει και το 9 η ώρα το Σάββατο υπάρχει κόσμος. Ενώ δεν είναι ότι είναι μόνο του. Υπήρχε κίνηση. Τι τρομάρα, ρε παιδί μου, να τραβάς και εσύ επειδή ο άλλος θέλει να λύσει τις διαφορές του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πας εσύ. Πάνε και πιο νεαρής ηλικίας, φαντάζομαι, παιδιά, Σάββατο, 9 η ώρα, δεν ξέρω. Ενδεχομένως και να βλέπεις όλο αυτό το μπουλούκι εκεί να δέρνεται και μετά, εντάξει, ακολούθησαν μαχαιρώματα. Αλλά θέλω να πω, πού είμαστε τελικά. Εν τω μεταξύ, ασφάλεια δεν έχει το εμπορικό. Σίγουρα πρέπει να ειδοποίησαν οι άνθρωποι της ασφάλειας. Ήταν έξω. Απλώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία μέχρι να φτάσουν. Καλά, ναι, δεν έμειναν και εκεί και δέρνονταν, αφού τους βλέπουμε να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Ναι, αυτό κράτησε 5, 6, 10 λεπτά, έγινε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όσο για να ανάψουν τα αίματα και να τα συνεχίσουν να έχουν δεύτερο μέρος ύστερα. Μάλιστα, δεύτερο επεισόδιο μετά. Μάλιστα. Αυτά τραβάμε και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάποια στιγμή. Τώρα, πάμε σε ευχαρίστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Ναι, ήταν μια ευχάριστη κάθε χρόνο όταν γίνεται ο μαραθώνιος.